με ιστορικά φωτογραφικά ντοκουμέντα, ντοκουμέντα τα οποία, όπως θα μας πείτε κι εσείς, δεν έχουν έρθει ποτέ στο φως της δημοσιότητας και ξέρετε, γνωρίζουμε καλύτερα και το παρελθόν του τόπου μας, γιατί χωρίς παρελθόν πραγματικά δεν έχουμε καμία θέση στο μέλλον, έτσι δεν είναι, κύριε Μακράκη? Ακριβώς έτσι. Είπα πολλά? Όχι. είπατε όσα έπρεπε να πείτε. Πιστεύω σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή, καταρχάς μας κάνετε και είστε εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία, όχι μόνο τώρα αλλά σε όλα μου τα έργα. Κάθε φορά που εκδίδω κάποιο βιβλίο, φιλοξενούμε στο Crete TV και αυτό είναι κάτι το θετικό και το οποίο εκτιμώ. Το βιβλίο λοιπόν αυτό, έρχεται να, το Ενλασιθείο, αναφέρεται στην εκπαίδευση στο οροπέδιο Λασιθείου από το 1868 μέχρι τις μέρες μας. Πρόκειται για ένα πόνημα το οποίο φέρνει στο φως αδημοσίευτα ιστορικά έγγραφα πολλών διαφορετικών αρχείων, δηλαδή των δημογεροντιών Λασιθείου και Ηρακλείου. Οι δημογεροντίες ήταν θεσμοί στις οποίες προέδρευε επίσκοπος και λειτουργούσαν τότε τα σχολεία, τα τελευταία 30 χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της Οθωμανικής Κυριαρχίας. Επίσης, ένα άλλο αρχείο είναι το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, στο οποίο περιέχονται τα έγγραφα της περίοδου της Κρητικής Πολιτείας. Τα γενικά αρχεία του κράτους, με τα βιβλία των σχολείων, μαθητολόγια, γενική έλεγχη, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής. Επίσης, το αρχείο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Λασιθείου, στο οποίο περιέχονται πολλά στοιχεία για τα σχολεία, εκθέσεις των επιθεωρητών της εποχής, που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δείχνουν ανάγλυφα την κατάσταση όχι μόνο στην εκπαίδευση αλλά και στην κοινωνία. Γιατί περιγράφουν και τις συνθήκες που λειτουργούσε το σχολείο, υπό ποιες συνθήκες λειτουργούσε το σχολείο, δηλαδή περιγράφουν την κατάσταση στο χωριό. Mm-hmm. Επίσης, στο βιβλίο περιέχονται 552 φωτογραφίες εγγράφων και φωτογραφιών της εποχής. Βλέπω πρόσωπα μέσα, υπαρκτά πρόσωπα, πρόσωπα που σημάδεψαν με την παρουσία τους στην εκπαιδευτική κοινότητα και όχι μόνο, αλλά και τη ζωή του οροπεδίου Λασιθείου. Βλέπω πλούσιο φωτογραφικό υλικό έξω από τα σχολεία, συγκεντρωμένοι μαθητές, οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί και γενικά αποτυπώνεται με τον ιδανικότερο τρόπο το προφίλ της τότε εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα της περιοχής. Ναι, το βιβλίο έχει το πλεονέκτημα ότι έχει αδημοσίευτο ιστορικό υλικό, δηλαδή πάρα πολλά έγγραφα που διαβάζοντας τις λεζάντες τους μόνος μπαίνει στο πνεύμα και καταλαβαίνει για το τι είναι αυτό το βιβλίο, ποια είναι η αξία του. Επίσης από τις φωτογραφίες, πάρα πολλές φωτογραφίες προσώπων, ναι, μορφών που άναψαν τη φλόγα της εκπαίδευσης στο δυσπρόσιτο και δύσκολο αυτό από κεριές συνθήκες τόπο, δάσκαλους που ενσάρκωσαν αυτό το όραμα, που πάλεψαν, που έπαιξαν ένα πολλαπλό ρόλο στις κοινωνίες αυτές, που παρέσυραν τις κοινωνίες για να χτίσουν σχολεία, τα οποία ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και για να δώσουν, να προάγουν τα παιδιά στην οδό της αρετής, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά. Εγώ καταρχάς είμαι τυχερός που έχω στα χέρια μου αυτό εδώ το βιβλίο. Δεν ξέρω, καλά, όλοι θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να το... Θα έχουν τη δυνατότητα να το απολαύσουν. Να το απολαύσουν και να το αγοράσουν τις επόμενες μέρες. Θα γίνει και μια σχετική παρουσίαση, θα τα πούμε όλα εδώ. Πείτε μου κάτι, γιατί θέλω να ενσκύψουμε λίγο και στο κομμάτι του κόπου των ωρών που διαθέσατε μέσα από τη ζωή σας, προκειμένου να βρείτε αυτό το αρχαιακό υλικό, υλικό θησαυρός για όλους εμάς. Κύριε Κουμαντάκη, είναι αλήθεια ότι ένα τέτοιο βιβλίο απαιτεί πάρα πολύ κόπο, πάρα πολλές εργατόρες. Καταρχήν απαιτεί ψάξιμο στα αρχεία, ξεκαθάρισμα των εγγράφων. Να φανταστείτε ότι μόνο για το αρχείο της Δημογεροντίας Λασιθείου επεξεργάστηκα 43.000 έγγραφα. Πω. Από αυτά λοιπόν τα έγγραφα κράτησα όσα αναφέρονταν στο οροπέδιο, κράτησα αυτά που ήταν χρήσιμα, τα επεξεργάστηκα. Φανταστείτε ότι μιλάμε μόνο για ένα αρχείο. Μιλάμε για τα περιοδικά και τις εφημερίδες της εποχής. Θα πρέπει να γίνει και κάποια διασταύρωση βέβαια των στοιχείων και των πληροφοριών. Βεβαίως, είναι διασταύρωση, είπαμε, πολλών διαφορετικών πηγών, διαφορετικών αρχείων, αλλά και του τύπου της εποχής. Τις εφημερίδες, τα περιοδικά, τα εκπαιδευτικά περιοδικά που κυκλοφορούσαν μέχρι τότε. Μέχρι και νομοθετικά πλαίσια της εποχής, εγώ μπορώ να διακρίνω μέσα από το βιβλίο ξεφυλίζοντάς το. Είναι το ιστορικό, πλαίσιο, το εκπαιδευτικό πλαίσιο. Χωρίς αυτά δεν έχει νόημα να τα βάλεις αποσπασματικά αυτά τα στοιχεία.
Δεν θειαβωτίζουν τον αναγνώστη. Ούτε φέρνουν κάτι καινούριο. Το θέμα είναι με την κυκλοφορία αυτού του βιβλίου να έρθει κάτι καινούριο στο φως, να δείξει την εποχή, να είναι χρήσιμο για τον επαναπροσδιορισμό της εκπαίδευσης, των στόχων της εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού συστήματος, για να διορθώσουμε τυχόν λάθη που υπάρχουν στο σημερινό, για να στοχοθετήσουμε την εκπαίδευσή μας. Την εκπαίδευση των παιδιών μας. Θεωρείτε ότι ήταν ένα προσωπικό χρέος σας απέναντι στην κοινωνία, όχι μόνο του οροπεδίου Λασιθίου, αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη, να μάθουμε για τις ρίζες μας, να μάθουμε όλα τα πεπραγμένα εκείνης της ιστορικής εποχής, που κακά τα ψέματα, για κάποιους έχουν αρχίσει να θολώνουν, έτσι, να ξεχνιόνται, ακόμα και από τη μνήμη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι μια εποχή πολύ δύσκολη. Είναι εποχή παγκοσμιοποίησης. Πολλές αξίες, πατροπαράδοτες αξίες παραγωνίζονται. Η ιστορία αγνοείται ή παραποιείται. Οπότε πιστεύω στον ευρύτερο ρόλο του δασκάλου, του εκπαιδευτικού. Αυτό έκανα. Είχα πολλές φορές αναλάβει την σύνταξη περιοδικών, όπως του Ελούντα, ένα περιοδικό που βγάζαμε εκπαιδευτικό στο Σύλλογο Μεραμπέλο Οροπεδίου. Επίσης με το βιβλίο το Ελούντα, μέσα από την ιστορία της Κρήτης, αλλά και με το Κρητών Παιδεία. Το οποίο παρουσιάζει ανάγλυφα την εκπαίδευση των χρόνων στην τουρκοκρατούμενη και αυτόνομη Κρήτη. Επίσης και με αυτό το βιβλίο θεωρώ ότι ρίχνουμε άπλετο φως στα εκπαιδευτικά πράγματα του νομού Λασιθίου, και ιδιαίτερα, ειδικότερα του Οροπεδίου Λασιθίου, το οποίο έχει την ιδιαιτερότητα να πούμε ότι είναι ένα απομονωμένο, δυσπρόσιτο, δύσκολο μέρος για να επιβιώσει κανείς, και υπάρχουν επιπρόσθετα προβλήματα στην διαβίωση και στην εκπαίδευση του πληθυσμού. Υπήρχαν δηλαδή διαχρονικά και τις παλιότερες εποχές ήταν εντονότερα αυτά τα προβλήματα. 544 σελίδες σύγγραμμα. Ποιο ήταν το στοιχείο ωστόσο, φωτογραφικό και μη, έτσι, το οποίο σας συγκλώνησε κατά την αναζήτησή σας πίσω στο παρελθόν, μέσα σε όλο αυτό το πλούσιο υλικό, το οποίο θα έχει την ευκαιρία ο κάθε αναγνώστης βεβαίως να αντικρίσει και να διαβάσει και να αναγνώσει, ποιο ήταν εκείνο το στοιχείο το οποίο σας έχει μείνει κατά όλη αυτή την περίοδο συγγραφής του βιβλίου «Εν Λασιθίο»? Ήταν αρκετά. Ήταν τα διδακτήρια που τότε ήταν με χωμάτινη στέγη, δεν είχαν κεραμίδια, ήταν η στέγη χωμάτινη και ήταν τιμόροποι και τα παιδιά και δασκάλοι τρέμανε μην πες και τους καταπλακώσει. Καλά, αυτό συμβαίνει και σήμερα, σε κάποιες περιπτώσεις. Δεν είναι έτσι. Ήταν οι απουσίες των μαθητών, δύσκολα, οι επιδημικές ασθένειες. Θα δείτε για την ύπαρξη της επιδημίας ευλογιάς που άφησε 12 κρούσματα μόνο στο ψυχρό. 12 θάνατοι το 1908. Ήταν λοιπόν οι επιδημικές ασθένειες, ήταν τα προσκόμματα, ήταν η κακή νοοτροπία, η νοοτροπία της εποχής που ήθελε τα κορίτσια αποκλεισμένα από το σύστημα, παρά το ότι είχε θεσπιστεί η υποχρεωτική εκπαίδευση για τα κορίτσια, ναι, κορίτσια και αγόρια. Ήταν τα πολύ δύσκολα διδακτήρια, ή θα έλεγα και για το προσωπικό ότι δεν ήταν καλύτερα εκπαιδευμένο όπως έπρεπε. Επίσης δεν αμοιβότανε καλά, δεν αμοιβότανε σε πολλές περιπτώσεις, δέχτηκε να εργαστεί, οι δάσκαλοι δηλαδή δέχτηκαν να εργαστούν με πολύ χαμηλότερες αποδοχές για χάρη των παιδιών. Ναι. Και βέβαια ένα στοιχείο το οποίο πιστεύω ότι διαφοροποιεί το οροπέδιο σε σχέση με όλες τις άλλες περιοχές της Κρήτης ήταν οι ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες που ανάγκαζαν τον πληθυσμό τους χειμερινούς μήνες να κατεβεί στα χυμαδιά, στα μετόχια όπως λέγαμε. Μπράβο. Και για να καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, πιο ήπιοι χειμώνες, αλλά και για την ελαιοσυλλογή. Έπρεπε λοιπόν να πάρουν μαζί και τα παιδιά τους. Δηλαδή τα παιδιά ή θα φοιτούσαν σε ένα δεύτερο σχολείο που δεν θα συμβάδιζε η διδακτέα ύλη με τη δική τους, ή θα παρέμεναν με τους παππούδες πάνω στο οροπέδιο. Γεγονός που σήμαινε ότι δεν θα είχαν καλή επιτήρηση και θα έκαναν πολλές απουσίες. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόσκομα, ναι, για την εκπαίδευση των παιδιών του οροπεδίου. Το οποίο αναφέρουν και πολλοί επιθεωρητές στις εκθέσεις τους. Μάλιστα.
Δεν ξέρω αν κάποια πρόσωπα από αυτά στα οποία αναφέρεστε μέσα και έχετε φωτογραφίες βρίσκονται εν ζωή και δεν ξέρω αν έχετε κάποια σχόλια, γιατί μιλάμε για ότι περιγράφετε και κάποιες αληθινές ιστορίες, πραγματικά γεγονότα, γεγονότα που έλαβαν χώρα εκείνη την εποχή. Δεν ξέρω ποια είναι τα πρώτα σχόλια που λαμβάνεται ο σφιγμός από την τοπική κοινωνία. Η τοπική κοινωνία έχει ενθουσιαστεί. Όσοι το πήραν στα χέρια τους είναι ενθουσιασμένοι. Τώρα υπάρχουν βέβαια, όπως είπατε, υπάρχουν εκθέσεις επιθεωρητών μέχρι και το 1970. Μπράβο. Άρα δηλαδή, από το 1926 βέβαια υπάρχουν δύο τη δεκαετία του 1880 οι πρώτες επιθεωρήσεις του 1892 και υπάρχουν και νεότερες την περίοδο του Μεσοπολέμου από το 1926 και μέχρι το 1900, μεταπολεμικά μέχρι το 1970. Άρα αρκετοί δάσκαλοι που επιθεωρήθηκαν θα δουν τις εκθέσεις των επιθεωρητών στο βιβλίο. Έχετε λάβει και τα ένσημα και από το, τα εύσημα και από τον ίδιο το Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου, τον κύριο Στεφανάκη. Είναι ένα σχετικό σημείο που αναφέρεται και μέσα στο βιβλίο. Θα το έλεγα πριν κλείσω ότι αυτό το βιβλίο κυκλοφορεί, βρίσκεται στην κυκλοφορία χάρη στις προσπάθειες και στην επιμονή του Δημάρχου, του Γιάννη του Στεφανάκη, που εξ αρχής είδε τη σημασία του σημαντικού αυτού βιβλίου και αγκάλιασε την έκδοση, το εξέδωσε ο Δήμος και διοργανώνει και την παρουσίαση μεθαύριο στην αίθουσα. Θα το πούμε και αυτό πριν πάμε στην αίθουσα Ανδρόγιο και στην παρουσίαση του βιβλίου του συγκεκριμένου. Το ξέρω ότι πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Έχουμε πολλά τηλεφωνήματα στο τηλεφωνικό κέντρο. Σας δίνω τα συγχαρητήρια. Κάτοικοι του Οροπεδίου Λασιθίου για αυτή την αξιέπαινη προσπάθειά σας όλο αυτό το διάστημα να αναδείξετε τα πεπραγμένα ενός ιστορικού σημείου του νησιού, του Οροπεδίου Λασιθίου. Νομίζω ξυπνάτε μνήμες, ξυπνάτε ιστορικά γεγονότα, πόσο δε μάλλον όταν υπάρχει και αυτό το εντυπωσιακό φωτογραφικό υλικό, ανέκδοτο στις περισσότερες των περιπτώσεων, που κεντρίζει και το ενδιαφέρον του αναγνώστη και μπαίνει ένα παραπάνω μικρόβιο στη σκέψη, να το προμηθευτεί και βεβαίως να το ανιχνεύσει, να το ακτινογραφήσει σελίδα-σελίδα για το τι ακριβώς γράφεται μέσα σε αυτό το εξαιρετικό σύγγραμμα. Στο σύγγραμμα, οι κάτοικοι του Οροπεδίου και κάθε φιλίστορας και φιλομαθής άνθρωπος θα δει την ιστορία των προγόνων του. Θα δει τις προσπάθειες των τοπικών κοινωνιών, την εθελοντική τους εργασία, τους εράνους που έκαναν με πατάτες, με τοπικά προϊόντα, για να πουλήσουν τις πατάτες και να χτίσουν σχολιά. Πήγαινε ο επιθεωρητής κύριε Κουμαντάκη στο σχολείο, χτυπούσαν την καμπάνα του χωριού, καλούσε τους χωριανούς, τους γονείς των παιδιών και τους εξόρκιζε να σώσουν τα παιδιά τους. Δηλαδή να ανεγείρουν καινούργια διδακτήρια, ανεκτά διδακτήρια, διδακτήρια στα οποία θα μπορούν τα παιδιά να κάνουν μάθημα χωρίς να βρέχονται, χωρίς να κρυώνουν, χωρίς να κυκλοφορούν ακένδυτα. Και βέβαια οι τοπικές κοινωνίες ανταποκρίθηκαν. Ανταποκρίθηκαν με μεγάλη, θα έλεγα, προθυμία στις εκκλήσεις των επιθεωρητών και την περίοδο του Μεσοπολέμου αλλά και μεταπολεμικά έκτισαν τα περισσότερα σχολεία στο Οροπέδιο και βέβαια τα οποία σώζονται και σε καλή κατάσταση σήμερα. Κύριε Μακράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πριν κλείσουμε να πούμε ότι την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου στις 7 το απόγευμα, μεθαύριο δηλαδή, στην αίθουσα Μανώλης Καρέλη στην Οδό Ανδρόγειο, το νέο βιβλίο θα παρουσιαστεί του Μανώλη Μακράκη με τίτλο «Εν Λασιθίο», το βιβλίο για το οποίο αναφερθήκαμε, στο οποίο αναφερθήκαμε και τόση ώρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή τύχη θέλω να σας ευχηθώ, να πάει όσο το δυνατό καλύτερα το εν λόγω σύγγραμμα. Αξίζει πραγματικά να βρίσκεται στη βιβλιοθήκη κάθε σπιτιού, κάθε κριτικού το συγκεκριμένο βιβλίο. Είναι ένα πιστήριο, είναι ένα ιστορικό ζητούμενο χρόνων, έτσι. Ναι, βέβαια. Να πούμε, κύριε Κουμαντάκη, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Πιστεύω ότι το Οροπέδιο θα δώσει πρέπει να δώσει ένα εντυπωσιακό παρόν μεθαύριο στην αίθουσα Ανδρόγειο, την Τετάρτη, 7 η ώρα το βράδυ. Έτσι. Θα μιλήσουν σημαντικές προσωπικότητες της Κρήτης για αυτό το βιβλίο. Θα μιλήσει ο πρώην πρίτανης ευρωβουλευτής ο Γιώργος ο Γραμματικάκης. Θα μιλήσει ο ιστοριοδίευθυνσης και συγγραφέας ο Γιώργος ο Παναγιωτάκης και η διακεκριμένη εκπαιδευτικός πρώην σχολικής σύμβουλος η Μαρία Ιτζανάκη. Είναι όλοι τους σημαντικές προσωπικότητες της Κρήτης. Θα μιλήσουν λοιπόν για το βιβλίο. Θα είναι εκεί ο Δήμαρχος ο Γιάννης ο Στεφανάκης, ο Δήμος ο οποίος διοργανώνει την βιβλιοπαρουσίαση. Θα είμαστε εκεί να γνωριστούμε με τους ανθρώπους, με τους απογόνους αυτών των ανθρώπων που έκτισαν σχολιά γερά θεμελιωμένα Πολύ σημαντικό. Και φώτισαν τα τέκνα τους προκειμένου να πορευτούν την εις αρετήν άγουσαν οδόν.
να πάνε μπροστά και να ξεπεράσουν τα εμπόδια, τα κάθε λογής εμπόδια για να μορφωθούν. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, θα τα πούμε την Τετάρτη στην παρουσίαση του βιβλίου. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.